των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή έχω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ελένη Θεοχάρους μετά την απόφαση του εκλογοδικείου σήμερα στην προσφυγή Ανδρέα Μιχαλίδη. Κυρία Θεοχάρους. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η δική σας πρώτη αντίδραση. Η απόφαση του εκλογοδικείου είναι φυσικά σεβαστή, όπως η απόφαση κάθε δικαστηρίου, αλλά βασίστηκε πάνω σε ένα νομικό κενό, το οποίο εμείς τότε είχαμε εκτιμήσει με την γραπτή γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία έλεγε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας όσον αφορά την αντικατάστασή μου από τον κύριο Παπαδόπουλο, της απόφασης του εφόρου εκλογής που και αυτή βασίστηκε σε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα και στις γνωματεύσεις των νομικών μας συμβούλων. Το δικαστήριο έχει αποφασίσει ότι η έδρα δεν ανήκει στον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά δεν είναι σε θέση να δώσει τους μηχανισμούς ή τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την πλήρωση αυτής της έδρας. Και φαίνεται ότι κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι εν τη σοφία του Γενικός Εισαγγελέας θα βρει τη λύση. Σας έχω χάσει, κυρία Θεοχάρους. Ναι, λέω ότι ελπίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει ούτε αναπληρωματική εκλογή με την απόφαση του σημερινού. Με τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου και συνεπώς τη λύση θα την δώσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Μα μπορεί, αφού έχει βγάλει μια απόφαση αυτή τη στιγμή το εκλογοδικείο, μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας να εγκαταλείψει αυτή την απόφαση και να αποφασίσει άλλος πώς? Μα το εκλογοδικείο δεν έχει αποφασίσει. Μα εδώ δεν έχει, πιστεύω μερών των σεβασμών, αλλά νομίζω ότι δεν έχει λόγο εδώ ο Γενικός Εισαγγελέας. Το εκλογοδικείο δεν έχει αποφασίσει με ποιο τρόπο θα πληρωθεί η έδρα, αυτό σας λέω. Δεν θα αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας όμως. Ποιος αποφασίσει? Ασφαλώς υπάρχει, είναι ο νόμος τι προβλέπει, να υπάρχει αναπληρωματική εκλογή. Αυτή τη στιγμή έχει ακυρωθεί αυτή η έδρα, σημαίνει υπάρχει κενό, υπάρχει κενή και να πληρούνται η έδρα. Με αναπληρωματική εκλογή. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι το νομικό κενό ισχύει και για την αναπληρωματική εκλογή. Δεν ισχύει μόνο για την αντικατάσταση ενός που δεν αποδέχεται την εκλογή του. Ενδιαφέρον, λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε, κυρία Θεοχάρους, για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα